Λοιπόν, rank 3. Βγήκαμε πιο χαμηλά αυτή τη βδομάδα, όχι ότι έχει πολύ σημασία. Έχουμε τα 384+. Ναι. Θα πάρω Oblak. Πάμε στο δεύτερο. Εδώ έχουμε Ροτζίσκι 90. Πρέπει να είναι πάμφθηνος και αυτός, 30 χιλιάρικα, 25, ναι. Πάμε και στο τρίτο. Ναι. Εδώ θα πάρω σαν ναι. Πάμε και στα δύο campaign. Γκρίλις. Παιδιά, αξίζει κάτι ο Γκρίλις? Δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω τον Γκρίλις ποτέ. Έχει και χαμηλό agility balance. Πάρω Γιάνν Κουτό. Πάμε και στο δεύτερο. Μάλιστα. Εδώ δεν έχει σημασία, θα πάρω αυτόν εδώ πέρα. Οκ. Okay. Πολύχρωμο set. Πάμε στα tradable, 85x2. Είναι uniform. Οκ. Okay. Βέλγιο, goalkeeper. Έχουμε Courtois και έχουμε και inform από πίσω. Και είναι και tradable. Τον Barnes, τέλεια. Πάμε στο άλλο tradable, 85x3. Αυτό είναι χρυσό. Αγγλία. Right back. Bronze. Όχι, είναι ο trend. Μαζί με. Με Oblak πάλι. Πάμε στο 100k. Χρυσό κι αυτό. Νορβηγία. Ήλπιζα να είναι striker. Είναι ο Odegaard. Δεν θα είναι διπλό. Πάμε και στο ultimate pack. Χρυσό κι αυτό. Σουηδία. Ήλπιζα να είναι left back. Είναι 84 δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω κραφτάρει το hero pick, το 88+. Δεν έχω πάρα πολύ φόντερ, δεν έχω πόνο να το βάλω. Δεν θέλω να το βάλω σε exchange συνέχεια. Πάμε να το δούμε. Μάλιστα. Dudek, θα πάρω Dudek. Ναι, προφανώς είναι πάμφθινος. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε σε 383x10. Ξεκινάμε με χρυσό φλέαρ. Είναι Ολλανδία, center back. Α, είναι ο De Ligt, οκ. Okay. Είναι και διπλό. Είναι μαζί με τον Καντέ. Με τον Μανέ, οκ. Κοντά έπεσα. Πάμε στο δεύτερο. Χρυσό και αυτό. Αγγλία. Center back. Είναι γνωστό δυστυχώς. Κακό. Πάμε και στο τρίτο. Και αυτό χρυσό. Πολωνία. Striker, ας είναι ο Λεβαντόσκι. Όχι, είναι Παγιόρ, Πατζόρ όπως λέγεται. Και δεν είναι και διπλό. Πολύ κακό και αυτό. Πάμε και στα 84x7. Χρυσό πάλι, Γερμανία. CDM είναι Κιμίχ. Όχι, είναι Oberdorf. Θα είναι διπλό. Μαζί με τον Oblak, ok. Πάμε στο δεύτερο. Ουρουγουάι. Α, είναι ο Βαλβέρδε. Θα είναι διπλό, φαντάζομαι. Δεν θα είναι διπλό. Είναι το πρώτο 84x7 που δεν είναι διπλό. Πολύ κακό. Και το τρίτο. Και αυτό χρυσό, Ισπανία, CM, παρέχω. Πω, χάλια. Μαζί με Νόιερ. Α, με Ter Stegen, οκ. Okay. Λοιπόν, έχω εδώ και μερικά packs. Είναι πάλι χρυσό, είναι Ισπανία, center back. Α, είναι οι παρέδες μάλλον, που έχω πολύ καιρό να την βγάλω και είναι και διπλό. Είναι μαζί με το Van Dijk. Οκ, okay, τέλεια. Και
Και έχουμε και άλλα δύο walkout, Robertson και Arnold, μια χαρά. Πάμε στο 85x3. Και αυτό είναι χρυσό. Νορβηγία, Κάμιν Όντιγκαρτ μάλλον. Φαντάζομαι θα είναι διπλό, ναι. Μαζί με τον Κόμπελ, οκ. Έχω 86x3. Και αυτό χρυσό. Αλία, left back, Μπάσα. Πολύ κακό. Η Καρτσάουι. Ναι, όχι Μπάσα. Μπερδεύτηκα. Πήγαινε μαζί με... δεν έχω ιδέα. Με την Διάνη. Διάνη. Ποιο. Έχουμε Πάρκ όμως. Αλλά νομίζω είναι ο κακός Πάρκ. Δεν είναι ο καλός. Ναι. Αλλά είναι 90 rating. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχει κάνει πιο φθηνό Κρόιφ στα 6,5. Παιδιά, μπορούμε να πάρουμε τον Κρόιφ. 6,3 βλέπω. Παιδιά, θα πάρω Κρόιφ. Να τον δοκιμάσω. Και ας χάσω coins, δεν πειράζει. Λοιπόν, αγοράζω τον Γκολάσο Κρόιφ, 6,4. Μείναμε με 100.000, κάτι τέτοιο. Και θα μπει εδώ στη θέση του Eusebio. Ο Eusebio θα μπει εδώ πέρα. Και νομίζω με Hawk είναι μια χαρά. Ναι. Με Hawk είναι τέλεια. Και ανυπομονώ να το χρησιμοποιήσω, αλήθεια. Οι άλλοι Cruyff μ' άρεσαν πάρα πολύ.